Γεια σας, είμαι ο Άγγελος Οβουλδής από το Άδραξε τη Ζωή και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο το θεωρώ απόλυτα σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη επίδοση στο σχολείο. Δεν είναι άλλο από το πώς κάνω πλάνο διαβάσματος εάν θέλω αποτελέσματα. Το πλάνο αποτελεί ίσως το σημείο το οποίο αν το αλλάξεις και οργανωθείς ουσιαστικά θα μπορέσεις να έχεις σημαντικά αποτελέσματα. Είναι κοινό μυστικό το πώς μπορούμε να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να καταφέρουμε στο τέλος της ημέρας να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε στην απόδοση του διαβάσματος. Δεν είναι εύκολο πράγμα το να δημιουργηθεί το πλάνο. Χρειάζεται οργάνωση, κάποιες γνώσεις και ένα πρακτικό τρόπο τον οποίο θα σας το δείξω πώς μπορούμε να το κάνουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Στο ερώτημα γιατί το χρειαζόμαστε αυτό, είναι γιατί όλα είναι θέμα συναισθημάτων και ενέργειας. Αν δεν έχω την κατάλληλη ενέργεια και τα συναισθήματα και τον τρόπο σκέψης για να μπω στη διαδικασία διαβάσματος, δεν θα μπορέσω να πετύχω, θα βαριέμαι. Πώς θα πείσω τον εαυτό μου για αυτό το πράγμα για να μπορώ να συνεχίσω να διαβάζω. Αυτό θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι ότι χρειαζόμαστε να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα πρέπει δηλαδή να κάτσω, να καταγράψω κάτω το τι κάνω για όλες τις δραστηριότητες μου. Είτε αυτές οι δραστηριότητες είναι δραστηριότητες οι οποίες είναι για το διάβασμα, αλλά και για να ξεκουράζουμε. Και τώρα θα δούμε πρακτικά τι χρειάζεται να το κάνουμε για να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Θα χρειαστούμε έναν υπολογιστή ή ένα τάμπλετ ή ένα κινητό και θα σας δείξω παρακάτω βήμα-βήμα πώς θα πετύχετε αυτό το σημαντικό στοιχείο που αναλύουμε σήμερα. Ουσιαστικά θα μάθουμε πώς κλείνω ραντεβού με τον εαυτό μου. Ναι, καλά ακούσατε, για τις δραστηριότητες τις οποίες θα κάνω, θα μάθω πώς θα κλείσω ένα ραντεβού με τον εαυτό μου για να δεσμεύσω την ώρα και να νιώθω κι εγώ δεσμευμένος ότι έχω τώρα να διαβάσω, έχω τώρα να ξεκουραστώ. Πάμε να δούμε αναλυτικά πώς μπορούμε να το κάνουμε. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε ένα Google λογαριασμό. Είτε είναι Gmail, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αν δεν έχουμε, πολύ εύκολα και δωρεάν μπορούμε να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό. Όλη η διαδικασία που θα σας πω, το κόστος της είναι 0. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε απολύτως τίποτα. Πάμε να το δούμε, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Όπως βλέπουμε, έχουμε ανοίξει το Google Calendar. Για να μπείτε στο Google Calendar, απλώς πηγαίνετε και ψάχνετε να το βρείτε. Θα πρέπει να έχετε κάποιο Gmail account, κάποιο Gmail λογαριασμό, αλλά αν δεν έχετε, πολύ εύκολα μπορεί να δημιουργήσετε. Θα πάτε στο κάτω αριστερό σημείο που λέει Other Calendars, άλλα ημερολόγια, θα το πατήσετε και εκεί θα κάνετε δημιουργία νέου ημερολογίου. Θα το ονομάσετε διάβασμα. Θα πατήσετε τη δημιουργία. Και αυτό θα έρθει, θα δημιουργηθεί μαζί με τα άλλα ημερολόγια που έχετε όπως βλέπετε εδώ. Και μετά τι κάνουμε. Πάμε πάνω στο χάρη και παίρνουμε για να δημιουργήσουμε το πρόγραμμά μας. Να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε από τη Δευτέρα. Ερχόμαστε τη Δευτέρα και λέμε ας πούμε ότι στις 2 η ώρα θα σχολάσει από το σχολείο
3 η ώρα έχει φροντιστήριο αγγλικά. Το σημειώνω, από τις 3 βάζω και την ώρα την οποία έχει να διανύσει μέχρι τις 4.30. Έπειτα από τις 4.30 μέχρι τις 6 έχει ξεκούραση. Ο καθένας θα κανονίσει το δικό του πρόγραμμα. Στις 6 έχει ξεκούραση και μετά στις 6 ώρα με 9 έχει διάβασμα. Αυτό θα είναι το ημερολόγιο του για τη Δευτέρα. Τώρα, αυτά εδώ τα οποία έχει σημειώσει μπορεί να επαναλαμβάνονται αυτόματα για κάθε εβδομάδα. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να πατήσει ή την ώρα που το δημιουργεί και να πάει εδώ που λέει επανάληψη, repeat, κάθε Δευτέρα. Μπορεί να το βάλεις κάθε δεύτερη Δευτέρα. Την ξεκούραση και αυτό κάθε Δευτέρα. Το διάβασμα και αυτό κάθε Δευτέρα. Αυτό αν πάω να δεις την επόμενη εβδομάδα την Δευτέρα, θα δείτε ότι υπάρχει εκεί βαλμένο. Αυτό τώρα το ημερολόγιο, το calendar, που το οποίο το ονομάσαμε διάβασμα, μπορούμε να πάμε στις ρυθμίσεις του και να πάμε να το κάνουμε, να το μοιραστούμε προς χάρη μαζί με την μαμά. Οπότε και η μαμά να ξέρει το πρόγραμμα το οποίο έχει το παιδί. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα το οποίο φτιάξαμε, υπάρχει εφαρμογή στο κινητό που και αυτή είναι δωρεάν, που είναι η Google Calendar, και θα μπορεί να τα βλέπει και από το κινητό του. Με αυτό τον τρόπο έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πλάνο, το οποίο προσπαθούμε να το ακολουθήσουμε κάθε εβδομάδα. Έτσι μετά θα πάμε στην επόμενη μέρα, θα δημιουργήσουμε την Τρίτη, την Τετάρτη και ούτε στο καθεξής. Μέσα από τη διαδικασία που είδαμε, το τεχνικό κομμάτι, στην πραγματικότητα δημιουργώ ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαβάσματος, ξεκούρασης, φροντιστηρίων, που προσπαθώ να το ακολουθήσω. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το ακολουθώ 100%, όσο πιο κοντά μπορούμε. Σίγουρα θα υπάρχει και συσσαγωγικά η παρανομία στο πρόγραμμά μας, αλλά θα προσπαθούμε να το τηρούμε. Κάτι άλλο σημαντικό είναι να το μοιράσουμε με τους γονείς. Δηλαδή, πάνω στο ημερολόγιο αυτό, να έχουν πρόσβαση και οι γονείς για να μπορούν να παρακολουθούν και να ξέρουν πότε ενοχλούν, πότε πρέπει να ξεκουραστεί, πότε πρέπει να πάει φροντιστήριο. Πολλοί θα μου πείτε, μα εμείς τους οργανώνουμε. Τους οργανώνετε, αλλά δεν τους βάζετε να γίνουν και αυτοί να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Δηλαδή, πρέπει μαζί να κάτσετε, να κάνετε το πρόγραμμα, να βοηθήσετε σαν μέντορα, σαν οδηγός το παιδί, αλλά την ίδια ώρα αυτός θα έχει την ευθύνη για να μπορέσει να το ακολουθεί. Σημαντικό στοιχείο είναι να έχουμε συγκεκριμένες ώρες που ξεκουράζομαι, που διαβάζω. Δεν χρειάζονται πάρα πολλές ώρες για το διάβασμα. Μπορούμε να πούμε ότι και όχι παραπάνω από 2 ώρες την ημέρα, είτε 3 ώρες την ημέρα, βέβαια εξαρτάται την τάξη και τις απαιτήσεις που έχουμε. Σαν κατακλείδα, πιστεύω ότι κάνοντας αυτό το σημαντικό βήμα, θα γίνουν τα παιδιά μας νικητές σε όλο αυτό το πράγμα το δύσκολο το οποίο ζούνε καθημερινά όσον αφορά τα μαθήματα, τις υποχρεώσεις που έχουν. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε, είτε από κάτω στα σχόλια, είτε μπορούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού, να τα πούμε από κοντά, ακολουθώντας τις υπηρεσίες που μπορώ να προσφέρω, που είναι το πώς μπορούμε να βελτιωθούμε στο διάβασμα ή το πώς θα επιλέξω τι σπουδές και τι μαθήματα θα κάνω.
Κάντε subscribe στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για τα καινούργια επεισόδια που κάνουμε.